πάντα χρήσιμη η παρουσία σας και περιμένουμε και τα λόγια σας σε στους οπαδούς σας γράψτε μας, οπαδούς σας, με τον τρόπο που τα λέτε. Λοιπόν, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, γιατρέ? Κοιτάξτε, η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη δυστυχώς. Ναι. Το άσχημο είναι ότι είναι δύσκολη στην Αττική και δύσκολη σίγουρα και στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη για δεύτερη φορά υπενθυμίζω, γιατί είχαμε το τραγικό δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Τώρα, αυτό που φαίνεται όμως είναι ότι η άσχημη κατάσταση στα νοσοκομεία πιθανότατα δεν οφείλεται στον ιό αυτόν καθεαυτόν. Θα γίνω ξεκάθαρος, θέλω να πω. Οι πληροφορίες που έχουμε από όσα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας είναι ότι η διασπορά είναι τεράστια αυτή την περίοδο. Είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την αρχή της πανδημίας. Χαρακτηριστικά, όπου σε όποια γειτονιά της Αττικής γίνεται τυχαίος έλεγχος με rapid test, θετικότητα που βγαίνει είναι πάνω από 5%. Έτσι. Αυτό είναι πολλοστέο νούμερο. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολλά τα ενεργά κρούσματα αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολλά. Είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Παρ' όλα αυτά, έχει σχεδόν καταρρεύσει λειτουργικά το δημόσιο σύστημα περίθαλψης με ένα πολύ μικρό ποσοστό από τα πραγματικά ενεργά κρούσματα, τα οποία είναι σε πιο βαριά κατάσταση και χρειάζονται νοσηλεία. Δηλαδή, εάν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως δείχνουν τα στοιχεία, 800 διασωληνωμένοι που πάσχουν από το προϊό, που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τα συνολικά ενεργά κρούσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πολύ μικρό. Είναι πραγματικά πολύ απαράδεκτο που κρασάρει, να το πω λιγάκι λαϊκά, το δημόσιο σύστημα περίθαλψης με αυτό το μικρό ποσοστό της νοσηρότητας που είναι βαριά και χρειάζεται εντατική νοσηλεία. Απόδειξη ότι δυστυχώς το σύστημα της δημόσιας περίθαλψης δεν έχει θωρακιστεί και έχει αφαιθεί στην τύχη του. Με την ευκαιρία αυτή... Κύριε Παπα-Νικολάου, συγγνώμη σας διακόπτω. Σας ρωτώ, υπάρχουν ασθενείς διασωληνωμένοι που χρειάζονται διασωλήνωση να είναι σε ΜΕΘ και δεν είναι, είναι εκτός ΜΕΘ? Γιατί αυτό είναι κομβικό. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Έχουμε βγάλει και ανακοίνωση σήμερα ως Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, χθες διέπραξε ένα μεγάλο ατόπιμα. Είπε αδίσταχτα ψέματα στο Πανελλήνιο και μάλιστα σε ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη, όπου έχω τον υπότιτλο, το σούπερ που λέτε και στη δημοσιογράφη, που έβαλε το ίδιο το κανάλι στη δήλωσή του, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να την παρακολουθήσω live τη δήλωσή του. Αν πιστέψουμε τον υπότιτλο που έβαλε το κανάλι, το σούπερ δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης είπε επί λέξη το εξής. Αυτό το είπε χθες το βράδυ γύρω στις 8 η ώρα. Δεν υπάρχουν πολίτες που χρειάζονται ΜΕΘ και δεν βρίσκουν. Αυτό είπε. Σύμφωνα με τον υπότιτλο. Αυτά τώρα, ενώ λίγη ώρα πριν την τηλεοπτική συνέντευξη, δηλαδή γύρω στις 6.30 το βράδυ, σύμφωνα με την επίσημη πλατφόρμα Υπουργείου Υγείας ΕΚΑΒΕ και ΠΗ, όπου καταγράφονται τα αιτήματα των γιατρών για που έχουν διασωληνωθεί. Υπήρχαν λοιπόν χθες στις 6.30 το βράδυ, λίγο πριν τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, 113, παραλαμβάνω, 113 βαρέων πάσχοντες διασωληνωμένοι στην Αττική και στις γύρω περιοχές, εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, σε κοινούς θαλάμους και σε πρόχειρους αναπνευστήρες. Από αυτούς 113 οι 82 πάσχοντες από COVID-19 και από αυτούς οι 82 οι 37 ήδη από 3 μέρες πάνω διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Κύριε Παπα-Νικολάου, να ρωτήσω κάτι, γιατί είναι μια μόνιμη απορία μου και μπορείτε ίσως να μου την εξηγήσετε. Όταν ακούμε λοιπόν σήμερα 776 διασωληνωμένους με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, αυτοί είναι χωρίς τους έξτρα που αναφέρατε τους 80 τόσους, είναι ή είναι και αυτοί πολύ μέσα? Είναι πάρα πολύ καλή η ερώτησή σας. Εγώ την ίδια ερώτηση κάνω εδώ και εβδομάδες και απάντηση δεν έχω πάρει. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν στο ημερήσιο ενημερωτικό βελτίο του ΕΟΔΗ που εκδίδεται καθημερινά,
ο αριθμός των διασωληνωμένων που ανακοινώνεται, αν περιλαμβάνει μόνο αυτούς που έχουν βρει κρεβάτι μέσα σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή αν περιλαμβάνει και αυτούς οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους και πρόχειρους αναπνευστήρες εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Και αυτό για να συνεχίσω το ερώτημά μου, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αν λοιπόν ισχύει αυτό, με βάση τους 8, νομίζω είχε πει ο κύριος Κικίλιας ότι... Είχε πει ο κύριος Κικίλιας, αν θυμάμαι καλά, ότι υπάρχουν 841 μεθ για COVID. Μάλιστα. Αν ισχύει λοιπόν αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να ανακοινωθούν παραπάνω από 841. Ακούστε τι γίνεται με τα πραγματικά νούμερα τώρα, γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Πριν από ένα μήνα περίπου, πάλι από επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου ΕΚΑΒΕ και ΠΗ, υπήρχαν αναρτημένα οι πραγματικοί αριθμοί κλινών ΜΕΒ και μάλιστα ένα νοσοκομείο σε όλη τη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κλινών ΜΕΒ είναι 1092 σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 459 στην Αττική. Από τις 459 στην Αττική, μιλάω για το σύνολο όλων των δημόσιων νοσοκομείων, νοσοκομείων ΕΣΥ και πανεπιστημιακών. Δεν μπορούν να μετατραπούν όλες σε COVID για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με την κατασκευή, με τη χωροταξία κλπ. Αλλά και γιατί πρέπει να υπάρχουν και κλίνες ΜΕΘ και για τα non-COVID περιστατικά. Τον τελευταίο μήνα έχουν προσθεθεί ορισμένες κλίνες οι οποίες δεν είναι πραγματικές κλίνες ΜΕΘ. Είναι κάποιες καρδιοχειρουργικές ανανύψεις, μονάδες εγκαυμάτων, ακόμα και χειρουργικές αίθουσες που βαφτίστηκαν με COVID εκ του προχείρου. Αυτές είναι περίπου άλλες 50 που έχουν λειτουργήσει μέσα στις τελευταίες εβδομάδες. Αυτά είναι τα πραγματικά νούμερα. Τώρα, αυτά που εκτοξεύονται κατά καιρούς και άλλα νούμερα λέει ο κύριος Κικίλια, άλλα νούμερα λέει ο κύριος Κέρτη, άλλα νούμερα λέει ο ένας, άλλα νούμερα λέει ο άλλος, άλλες φορές αθροίζουν τις κλίνες και των στρατιωτικών νοσοκομείων, άλλες φορές αθροίζουν και κλίνες μέσω των μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων που υποτίθεται ότι είναι διαθέσιμες μέσω συμβάσεων, αλλά τα πραγματικά νούμερα στα δημόσια νοσοκομεία είναι αυτά που σας ανέφερα μόλις προηγουμένως. Μάλιστα. Για το τέλος, αγαπητέ κύριε Παπα-Νικολάου, ρωτάει μία γιατρός. Αλλά επειδή εδώ έχουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία και με τους τηλεθεατές, λίγο πολύ τα φιλτράρουμε ελαφρώς και τα λέμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ρωτάει αν οι απόψεις αυτές είναι του κυρίου Παπα-Νικολάου που τον σέβομαι, λέει, ή είναι της ΟΕΝΓΕ στο σύνολο ή στην πλειοψηφία. Της ΟΕΝΓΕ, εννοεί. Της ΟΕΝΓΕ, ναι. Ναι, μα σήμερα η ΟΕΝΓΕ έβγαλε ένα κείμενο, μπορείτε να δείτε, η οποία λέει αυτό ακριβώς που σας είπα πριν. Τα νούμερα των διασωληνωμένων χθες το βράδυ και καταγγελία για τα ψέματα που είπε χθες το βράδυ ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεύτερον, η ΟΕΝΓΕ για άλλη μια φορά χθες, Παγκόσμια Μέρα της Υγείας, έκανε άλλη μια παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Υγείας, όπου τονίστηκαν ακριβώς αυτά τα θέματα. Νομίζω πως ό,τι είπα είναι στα πλαίσια των αποφάσεων της ΟΕΝΓΕ, βεβαίως, αυτά λέει. Και εκεί ήσασταν ξεκάθαρος. Και κάτι τελευταίο. Αν εσείς αύριο είχαμε καμιά εξέλιξη στην Ελλάδα, δυο λά πιθανό, έτσι όπως πάμε, γενικά δηλαδή. Δεν... Λοιπόν, και αύριο το πρωί δεν υπήρχε Κικίλιας, δεν υπήρχε τίποτα, μια κυβέρνηση, ξέρω εγώ, άλλη, του βουνού, ξέρω εγώ, μια οποιαδήποτε. Και ήσασταν εσείς ο Υπουργός Υγείας. Ποια ήταν η πρώτη κίνηση που θα έκανατε? Η πρώτη κίνηση που θα έκανα είναι αυτά που λέει η ΟΕΝΓΕ από πέρσι το Μάρτιο. Δηλαδή τις δύο κοινές πρώτες. Να προσληφθούν επιγόντως όλοι οι γιατροί σε θέση επιμελητών, εκείνοι που έχουν κάνει αίτηση για θέση επιμελητών στο ΕΣΥ. Αυτοί είναι λιγότεροι από τα κενά που υπάρχουν και επίσης και οι νοσηλευτές που έχουν κάνει αίτηση για το ΕΣΥ. Έτσι θα λύσουμε πολλά προβλήματα και θα αναστρέψουμε το καταστροφικό ρεύμα της πηγής των νέων υγειονομικών επιστημόνων προς το εξωτερικό. Το δεύτερο, θα έβαζα στην υπηρεσία του κράτους άμεσα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, ανεφόρον τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Είναι απαράδεκτο να είναι κλειστά με εντολή του αναπληρωτού Υπουργού Υγείας του κ. Κοντοζαμάνη
κατά 80% τα χειρουργεία των δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής από 2 τρίτου, δηλαδή παραπάνω από ένα μήνα, και ταυτόχρονα στα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια να γίνεται βιομηχανία χειρουργικών επεμβάσεων εκτιμερών, πολλές από τις οποίες είναι επαμοιβή και σε βάρος των πολιτών με εκβιασμό οι χειρουργικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν στο ΕΣΥ, και ταυτόχρονα με αυτές να έχουμε λόγω περιόδου και ενώπιση σεζόν και βιομηχανία καλοπιστικών αισθητικών επεμβάσεων. Σε μια τέτοια υγειονομική κρίση αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Μάλιστα. Αυτά τα δύο θα έκανα την επόμενη μέρα. Λοιπόν, γενικέ ευχαριστούμε. Καλό κουράγιο και σε εσάς. Πότε έχει το νοσοκομείο σας εφημερία πάλι? Το νοσοκομείο έχει εφημερία σήμερα. Μέχρι αύριο το πρωί θα ξέρουμε τι έχει γίνει. Πάντως χθες το βράδυ μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού είχαμε 7 διασωληνωμένους που είχαν μείνει από την προηγούμενη εφημερία. Πάσχοντες από COVID εκτός ΜΕΘ. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε 17 αύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, γενικέ, θα τα ξαναπούμε. Πάνος Παπανικολάου, Χήμαρος, όπως πάντα, Γενικός Γραμματέας Νοσοκομειακών Γιατρών. Να είστε καλά και να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι εμείς θα κάνουμε τα πάντα στο πλευρό των ασθενών και ταυτόχρονα φυσικά θα λέμε και την αλήθεια. Ούτε για το ένα θα μας καταφέρει να μας σταματήσει κανένας, ούτε για το άλλο. Κατανοητό, γενικέ, θα τα πούμε. Γεια χαρά, γιατρέ.